Ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα εκπομπής έχουμε θέσει όση ώρα είμαστε στο break. Εδώ πέρα με τους καλούς φίλους και συναδέλφους. Καλησπέρα, γεια σας. Γεια σου Νίκο Μοσχοβίτη. Είναι πολύ ωραίο θέμα για να θίγω στον αέρα. Γιατί είναι λες, κάτι καθημερινό, ρε φίλε. Μια κατάσταση ανάγκης. Ναι, δεν είναι. Γιατί είναι ταμπού δηλαδή αυτό το πράγμα. Όχι, καθόλου. Είναι κάτι. Είναι υγεία. Υγεία, ναι. Ναι. Ας πούμε ότι είναι υγεία. Δεν είναι. Ναι, είναι. Τι είναι, είναι σαν την. Σαν το όπως τότε εκείνο το σκετσάκι που είχε κάνει το ράδιο Αρβίλα για την πατούλα να που λέει ότι εγώ δεν πάω τουαλέτα. Λέει. Εγώ λέει δεν πάω. Τι να σου πω, ρε φίλε. Εντάξει. Κόσμος δεν πάει τουαλέτα, ρε Νίκο. Πάει, ρε φίλε. Αυτό σου λέω. Είναι δύσκολο που θα σου χώρο εργασία δεν πάνε. Ήρε, παιδί μου, αν δεν έρθει η δύσκολη κατάσταση, δεν θα πάνε. Και εγώ το καταλαβαίνω. Και εγώ αυτή τη λογική έχω. Και αντιλαμβάνεστε όλοι ότι εννοούμε, δεν εννοούμε για τους άντρες, ας πούμε, ειδικά το ψηλό, εννοούμε την άλλη διαδικασία. Εντάξει, που εκεί άμα σε πιάσει, ας πούμε, κάπου έξω το όταν ψηλό είσαι. Και όταν ήμουν πολύ μικρός, το απέφευγα. Μετά πήγα κατασκήνωση, βέβαια, τα ξεπέρασα όλα. Ναι. Δηλαδή, κατασκήνωση κάπου 10 χρονών όταν με στείλανε, τα ξεπέρασα όλα τα θέματα μου. Εγώ δεν πήγα ποτέ. Έμαθα και από νωρίς τη θέση άμυνας. Πολύ σημαντική. Στην πορεία, τώρα δεν ξέρω. Στις κατασκηνώσεις πλέον νομίζω θα είναι σκάνδαλο αν υπάρχει τέτοια κατάσταση, αλλά όχι, είναι και το πιο υγιεινό. Και μετά στο στρατό τα ξεπερνάς όλα, φίλε. Στο στρατό ήταν κάτι που είχα στο μυαλό μου όταν πήγα. Ξεπερνάς το οτιδήποτε, ό,τι έχει να κάνει με την ανθρώπινη ιδέα δεν. Ξεστή, όταν... είναι κάτι που σε αφήνει από ένα σημείο μετά παγερά διάφορο. Δηλαδή, κάτι normal. Κάνεις τη δουλειά σου και φεύγεις. Δεν είναι... αδιαφορείς για όλα τα άλλα. Όταν καθάρισα στο στρατό. Ναι. Τότε έσπασε τελείως το ταμπού αυτού του, ναι, σε αυτό το κομμάτι. Okay, okay. Δηλαδή, όταν μπαίνεις με το λάστιχο και με τη σκούπα για να τα κάνεις, ναι, όλα, ναι, αυτά, ναι, ναι. Αυτό ήταν στο κέντρο. Όταν πήγα μετά στο φυλάκιο, εκεί δεν ήταν οι τουρκικές. Εκεί ήταν κανονικές. Και μπάρικα, μια χαρά. Απλά, ναι. Το Παπαδόπουλο, ωραία. Λοιπόν, άφησε για κάτι καλό οι Άγγλοι. Θα αρχίσει μετά πάλι να λέει. Όχι, δε, αυτό δεν έχει να κάνει τη άλλη, Νίκο, τώρα. Εντάξει. Απλά και εκεί έβαζα, ρε παιδί μου, είχα μαντιλάκια πάντα μαζί μου ή έβαζα χαρτί πάνω για να κάθομαι. Εντάξει, καλά. Δεν μπορούσα. Παρόλο που ήμουν εγώ αυτό που τι καθάριζε κάποιε φορέ, οκ. Okay, αλλά και πάλι δεν. Απλά ένα, ρε παιδί μου. Σε μπουζούκι είχα κάνει μια φορά, να ξέρει. Ήταν πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπέφερα. Πραγματικά βγήκα άλλο άνθρωπο. Δηλαδή, ειλικρινά. Πέρασε ένα πολύ δύσκολο τέταρτο εσωτερικής πάλης. Ωραία, δηλαδή να πάω, να μην πάω, να πάω. Άντε ρε, λες, τώρα πήγα. Τότε ήμασταν μικροί, πήγαμε σε μπουζούκια. Ναι, μικρό μαγαζί δεν υπάρχει τώρα. Ωραίο μαγαζί. Παρασκηνείο. Είχε τότε. Όχι. Τζόρτζα Ξά είχε. Ένα στο κέντρο της πόλης ήταν. Παρασκηνείο. Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει τώρα, σου λέω. Το παρασκήνιο νομίζω υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Υπάρχει. Ναι, ναι. Όντως. Στο κέντρο της πόλης τι να κάνουμε. Αναγκαστήκαμε, πήγαμε, κάναμε δουλειά μας μια χαρά, κύριε. Μετά βγήκαμε. Πραγματικά άλλο άνθρωπο. Αλλά είχα περάσει όντως 10-15 λεπτά έντονη εσωτερική πάλη. Αυτό σε ποια σειρά και ήταν. Και πνευματικά και οι σκηνές, σωματικά. Οι σκηνές εσωτερική πάλη. Σε ποια σειρά ήταν που λέει θα βάλω 15. Δεν στους δύο ξένους, ρε. Όχι, ρε. Ο Τόνι Άντωνη. Στο ίσω εσύ. Εγώ έχω 15 σκηνές εσωτερική πάλη. Κάνω και πολύ καλό Λιβανέζο. Νόμιζα ήταν τότε με τον Μαρκορά που είχε κάνει τη σειρά. Όχι. Και που τον έλεγε η Ντέν Μάρ ότι. Και επειδή έχει εσωτερική πάλη, άλλη, εγώ θα πληρώσω 15 εκατομμύρια. Τι έλεγε, δεν ξέρω εγώ τι. Σε μπουζούκι, εγώ δεν έχω πάει ποτέ για το άλλο, για το ψηλό, okay. Έχω κάνει όμως το εξής εκπληκτικό. Τι ωραία κουβέντα σήμερα, για πες. Ναι, εντάξει, και αυτά ανθρώπινα είναι ελληνικό. Τι θα πούμε πάλι. Όλα μέσα στη ζωή είναι. Ωραία, έχει συμβούλιο στη στραπάτσο, Λίγκα. Ναι. Το στραπάτσο. Ουράω ένα, ουράω ένα. Ουράω ένα, ουράω ένα. Μετά σε 7.30 τα λέμε. Αυτό ακριβώς. Τα κάψουμε από τώρα. Θα τα κάψουμε από τώρα. Τα λέγανε και πριν. Αυτό σου λέω. Είχα, θυμάμαι, το 2008. Ήταν 14 Δεκεμβρίου του 8, την μέρα των γενεθλίων μου. Και έχουμε πάει, γιατί είχε και ένα σχολητό μου τότε, τρεις μέρες γενέθλια. Τρεις μέρες νωρίτερα είχε γενέθλια κι αυτός. Και είχα και εγώ τα δικά μου, γίναμε 18, λέμε θα πάμε σαν μπουζούκια. Βγάλουμε και τους σχολητούς μας, οκ, ρε παιδί μου και τα λοιπά. Και είχαμε πάει στο Fix. Mm-hmm. Τραγουδούσε, νομίζω, Διονύσης Μακρύς Πάολα. Δυο μα. Ήταν η ζωή μου κόλαση, γιατί λοιπόν, έκανε απόλαυση. Ναι. Ήταν η ημέρα που ουσιαστικά ξεκίνησα το κάπνισμα, μαύρη ημέρα πραγματικά. Και έχει γίνει και το άλλο. Λόγω του μπουζουκιού, δηλαδή ήταν κάποια συγκεκριμένη περίσταση. Ο ένα ο κολλητό μου είχε, ρε παιδί μου, κάτι τσιγάρα κόκκινα, γνωστή μάρκα, κατοστάρια πάνω. Λέω, άντε, λέω, η μέρα είναι, λέω, θα κάνω. Οκ, okay, okay. Τέλος πάντων, και ξεκίνησε αυτή η κακιά συνήθεια. Και πέρα το ότι είχαμε πιο, ότι είχαμε εκεί, τέλος πάντων, πάω στην τουαλέτα. Τότε, ρε φίλε, που ακόμα, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα, γιατί έχω να πάω, είναι αλήθεια, χρόνια στα μπουζούκια. Που υπήρχε η κλασική κυρία απ' έξω. Με ψηλό. Λογικά ακόμα θα υπάρχει. Με τα τσιγάρα. Τσιγάρα και ψηλά πάνω. Ναι, ναι. Εντάξει, πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία εικόνα. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Τέλος πάντων. Και μπαίνω μέσα, πάμε ένα ακόμα κολλητό μου. Γιατί θέλει και αυτός. Τέλος πάντων. Και έτσι όπως πάνω στην πόρτα. Μου μένει η πόρτα στα χέρια. Τραγικό. Αλλά εσύ έχεις και το σφιξιμό σου. Και είμαι εγώ, την κρατάω και πάω να την πιάσω και την κρατάω και με τα δύο χέρια. Έτσι την πόρτα.
Και λέμε, ήταν τέτοιο το σφίξιμο δηλαδή. Και λέμε, ναι, τι κάνουμε τώρα και την αφήνω στην άκρη. Έχω να καταγγείλω κάποιες φορές ότι σε παλιό στέκι που επίσης έκλεισε, το οποίο τρώγαμε πολλές ώρες εκείνη η αλήθεια. Λοιπόν, ναι, είχαν και μέρες που μπορεί να πηγαίναμε να πιούμε καφέ και να φεύγαμε 3 ώρα τα ξημερώματα, ας πούμε, τότε που είχαμε χρόνο. Ναι. Και ώρες να καθόμαστε και να αμπελοφιλοσοφούμε. Το είχα καταγγείλει στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού που ήταν και φίλος. Ότι είναι ξεφύλλα αυτό το πράγμα που γίνεται με το. Πες το. Με το φωτοκύτταρο, γιατί το φωτοκύτταρο παίρνει φως όταν είσαι σε ένα σημείο. Αν σκύψεις, χάνεται το φως και έμπαινε εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Και νύχτα και ξαφνικά, όπς, νύχτα σκοτάδι. Ωραία. Έλεγα, είναι δυνατόν, δηλαδή. Έλα, δείξε λίγο σεβασμό στον άνθρωπο που υποφέρει. Δηλαδή, καθώς και ήθελε να κάνεις τη δουλειά σου, όπ, χαρότανε τέτοιο. Blackout. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα η θεματολογία της εκπομπής είναι μπούζουκο συζήτηση, μάγαζο συζήτηση, συζήτηση για τις δύσκολες στιγμές που θέλαμε να πάμε στο μέρος. Στο μέρος, που, στο μέρος που λέμε, ας πούμε, πολλές φορές. Και μας έχει βρει δύσκολη. Όχι αθλητικά τώρα και τέτοια. Εμείς είπαμε. Εκεί τόσα χρόνια είναι η αλήθεια, ούτε μία φορά δεν μου έχει άσχημα. Ευτυχώς. Δεν θέλω να ζήσω αυτή την εμπειρία. Βέβαια, ξαναλέω ότι μετά το στρατό δεν έχω ξεπεράσει κάθε ηθικό φραγμό. Όχι, πάλι δεν μπορώ. Okay, αλλά και πάλι δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Πάλι δεν μπορώ. Στο γήπεδο με έχει πιάσει άσχημα τελευταία φορά πότε ήταν. Μη χρειάζεται να εντός. Ναι. Με τον. Αν και να πω την αλήθεια στο παλατάκι, έχω μία καβατζο δουλειά πίσω από τα βιβλιογραφικά που δεν έχει πολύ κόσμο ποτέ. Μην το λες στον αέρα μας τώρα. Ναι, ρε φίλε, okay. Είναι ψηλά, δεν μπορεί να έρθει κάτι που δεν είναι εκεί δίπλα, καταλαβες. Την οποία προσφάτως την έπαθα, παρότι πηγαίνω τόσα χρόνια, προσφάτως μου χτύπησε και μου τι τρέχεις κάτω, ρε, έχει από πίσω. Οπ, καταλαβες. Και ναι, για το ψηλό. Για το ψηλό με πιάσε τώρα. Α, μπράβο, με την ΑΕΚ που παίζαμε, ναι, έχει πάει. Αλλά. Okay. Το σωστό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πηγαίνει στο ημίχρονο μια σκασιά. Αν προλαβαίνεις. Αν προλαβαίνεις. Αυτό είναι και αυτό. Εγώ δεν προλαβαίνω να πάμε να έξω μικρό. Και έχει πάει 78-79 και εγώ με να σκάσω. Είναι και το μάτσο όπως είναι. Ναι, ναι. Και λέω τώρα τι να κάνω. Να το δώσω, λέω, το δώσω στον Χρήστο να δει. Το... Άντε, λέω, κάνει υπομονή άλλο ένα δεκάλεπτο. Δίνει και ο άλλος 3-4 λεπτά καθυστερήσεις. Άντε, τέλειωνε, λέω τώρα. Και τελειώνει το παιχνίδι, του το πετάω για σχόλιο και φεύγω χρακ μέσα. Δεν άντεχα, ρε φίλε, τι να κάνω. Σε καταλαβαίνω. Δεν άντεχα. Εντάξει. Τη χειρότερη νύλα σου είπα τώρα στο διάλειμμα που το λέγαμε, την έπαθα πηγαίνοντα στην εφορία στο ντεπό. Σου έφερε αυτή τη διάθεση, τη σωματική κατάσταση στην εφορία ή απλά. Δηλαδή σου είπανε κάτι που σου έφερε αυτή. Ποια. Ρε παιδί μου, πήγε στην εφορία, σου είπανε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε, ξέρετε είναι τόσα, ας πούμε, και έφυγε σε δευτεί τουαλέτα για να κάνει τη δουλειά σου. Ξεκινάω. Ή από πριν είχε μια ανησυχία, αυτό θέλω να πω. Ξεκινάω νωρί 7,5 ώρα κιόλα, εντάξει. Και είναι, ρε παιδί μου, ό,τι φά το πρωί, ανάλογα τα βάζει, μπορεί να συνεργοποιήσει τον οργανισμό σου. Mm-hmm. Εντάξει. Και ξεκινάω εγώ να φύγω, να πάω κάτω 7-7,5 ώρα, πάω στην εφορία, να πω 8 ώρα να είμαι εκεί. Και εκεί σε φανάρι τη γεωργική σχολή αρχίζω και νιώθω λίγο. Αρχίζει λίγο να με πιάνει λίγο μια κατασκελή. Τι έχουμε τώρα, τέλος πάντων. Καθιστός, δεν έχω θέμα, προχωράω. Εντάξει, κανονικά, ρε παιδί μου, φτάνω ντεπό και τα λοιπά. Και εκεί που παρκάρω και πάω να βγω από το αυτοκίνητο, είναι, ρε παιδί μου, θα πω το κράκ, ας πούμε, το οποίο κάνεις ένα κράκ και κολλάω και δεν μπορώ να σηκωθώ και κάπως. Ναι. Και λέω τώρα τι γίνεται και τα λοιπά. Και σηκώνω μετά, εντάξει, ψάχνω γύρω-γύρω, δεν υπάρχει μαγαζί ανοιχτό, λέω. Πάω πάνω εντωμεταξύ, όλοι 65 πλάσι είναι στην εφορία και περιμένω να μπουν μέσα στο γραφείο. Περιμένω κι εγώ τι να κάνω και τα λοιπά. Και λέω θα πάω στο τουαλέτα στην εφορία. Και δεν είναι χαρτί. Γιατί κοίταξα πριν πω. Δεν έχει χαρτί. Πάω σε έναν υπάλληλο δημόσια υπηρεσία. Έχετε χαρτί άδελη, δεν ξέρω. Καλά, λέω, γίναμε. Τέλος πάντων, έκανα τη δουλειά μου όπως και να έχει. Και έμενε ένας φίλος εκεί κοντά εκείνη την περίοδο. Βαράω κουδούνια σε τηλέφωνο, μπαίνω μέσα. Επίσης αυτό είναι κάτι όταν μετά πάλι το στρατό. Που πάντα πρώτο μου γίνεσαι, μα γιατί δουλειά, άμα είμαι κάπου έξω, είναι να κοιτάξω αν έχει χαρτί. Γιατί όπως την πάω στο στρατό, πάντα ξέρεις, ήταν σαν να έβγαινε μήνυμα σε όλους. Πήγαινε έμπρος στο χαρτί σου και έφυγε. Σαν να σου λέει, παιδιά, γεια σας, πάω για αυτή τη δουλειά. Καμαρωτός. Καμαρωτός, ναι, μπράβο. Κατάλαβες. Οπότε πλέον η μηχανική μου κίνηση είναι με το που μπαίνω μέσα για αυτή τη δουλειά να τσεκάρω να δω αν έχει. Γιατί όντως πολλές φορές. Ξέρεις, μπορεί και να μην έχει, παιδί μου, μπορεί να είσαι λίγο τέτοιο. Ο φίλος ο Νίκος που απολαμβάνει, ψιλοκράζει, αλλά απολαμβάνει, δεν παίζεστε, τι μπιπ κουβέντα πιάσατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λέει, εντάξει. Και αυτά ανθρώπινα, Νίκο. Και αυτά είναι τη καθημερινότητα. Εσείς δεν πάτε. Μέσα στη ζωή είναι όλα. Τι να κάνουμε. Πέρα όμως από την κουβέντα που κάνουμε, μας αρέσει να κάνουμε και κάτι άλλο καθημερινά. Τι να πάρουμε, κάποια γραμμούλα έχουμε. Ενδεχομένως, ναι, Νίκο, καλησπέρα σας. Γιατί η κουβέντα αυτή ελπίζω να είναι. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε. Αντωνάρα, τι γίνεται. Περνάμε τέλεια. Είστε καλά. Μια χαρά λέμε. Αγαπημένο θέμα πιάσατε. Ναι. Πραγματικά. Πραγματικά. Είναι σε περιπτώσεις που δεν θέλεις να έρχονται αυτά. Άνα γεια σου. Πρώτα ζούμε και μετά μιλάμε. Άνα γεια σου. Εδώ πέρα μιλάμε βιώματα.
Όσον αφορά την καβάντα που έχει ο κύριος Δοσκοβίτης, να χτυπήσει τον αέρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τέσσερις πάνε ούτως ή άλλως. Πέντε πάνε. Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό σου λέω ότι δεν είναι κάτι που είναι εύκολα προσβάσιμο. Δηλαδή δεν έχει πολύ κόσμο. Γενικά λέω στο γήπεδο. Αυτό σου λέω. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Επειδή εμείς από εκεί που είμαστε είναι το κηλικείο, οπότε όσοι να είναι και οι πέντε να είναι στο γήπεδο, είναι στο κηλικείο, υπάρχει θέμα. Καταλαβαίνεις. Και αν βιάζεσαι, είναι πρόβλημα. Αν πάνε όλοι μαζί, ναι. Έτσι. Αν βιάζεσαι, που βιάζεσαι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αυτά μιλάμε πάντα. Μιλάμε προς ψηλού μας πάντα για αυτά στο γήπεδο. Ευτυχώς λέω μέχρι τώρα το άλλο δεν με έχει πιάσει ποτέ στο γήπεδο. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Αλλά μπροστά στη δικιά μας τη δουλειά είστε γατάκια. Ναι. Όντως, εσείς που πάτε, ρε φίλε. Εμείς, έλατε. Εμείς. Κοίταξε, να σου πω λίγο κάτι. Εγώ γνωρίζω τον πατέρα μου πλέον συνταξιούχος ότι είχε συγκεκριμένες καβάντζες για συγκεκριμένες δουλειές. Τι λέει, έχω φύγει από Καλαμαριά με νεμένη 7,5 λεπτά το βράδυ. Με μια ανάσα. Σταλαβαίνεις τώρα τι γινόταν. Σταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Ούτε να σκεφτείς δεν προλαβαίνεις αυτά τα πράγματα. Και έρχονται πάντα στις χειρότερες στιγμές. Το τουλάχιστον έχουμε τα γυράδια και τα μπουκατζίδικα, αλλά για το άλλο, φίλε. Δηλαδή το άλλο. Τεράστιο πρόβλημα. Το άλλο επίσης είναι. Ρε παιδί μου, σε πιάνει η δύσκολη κατάσταση. Ποιο θυμάται να τον πιάνει εκεί που είναι αραγμένο σπίτι. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα που το έχει πει αυτό το πράγμα. Όλο κάπου είσαι, όλο κάπου δεν μπορείς να φύγεις, κάπου που πρέπει να τρέξεις άμεσα, τέτοια πράγματα. Εκεί κανένας που άραζε σπίτι ένα απόγευμα του ήρθε, σπανίως. Όπου φίλε, εντάξει, ας είναι δραματικές καταστάσεις. Ευτυχώς λίγες φορές, όχι πολλές, λίγες φορές, αλλά εντάξει, τα 25 χρόνια δεν μπορείς, θα σου δείξει κάτι, δεν γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά το βράδυ. Το καλό είναι ότι τυχαίνει βράδυ και είναι πιο εύκολη, δηλαδή λες αυτό το 7,5 λεπτά, ρε παιδί μου, βγήκες Όλγας, έφτασες. Αν σου κάτσε απόγευμα τι κάνεις. Τα ποτηλιάρισματα και όλα αυτά και είναι τα δύσκολα πράγματα. Δύσκολα. Πολύ δύσκολα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Και οπότε για το κέντρο εκπαιδεύσεως, εμείς ήμασταν το 90 που πήγα ο Φαντάρος, που βάζαμε ένα δυο μήνες μέσα, ξέρεις, 6 σειρές το χρόνο. Στη Θήβα μπαίνανε 2.000 άνθρωποι κάθε δίμηνο. 2.000 άτομα. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Hardcore πράγμα. Είναι πολύ πράγμα μέσα. Η υγιεινή στα καλύτερά της τα λέγαμε, μάλιστα. Βέβαια, δεν συζητάμε τι λέμε. Και όταν σε είπε την πρώτη φορά ο άλλος τουαλέτες, λέει αυτό. Θα πάω να κάνω από εκεί, ας πούμε. Εκεί την πλησίαζες. Τι να καθαρίσεις. Αλλά. Τι να κάνεις, τη δύσκολη. Έτσι. Έτσι. Όλα καλά. Και μετά από εκεί, ακόμα και αυτός που συχαίνεται, μετά από εκείνο το πράγμα του φεύγει όλο. Δεν έχει. Δηλαδή έχει μηδενικές τέτοιες πλέον. Δεν τον πειράζει τίποτα μετά από εκείνο. Τίποτα, πολύ τίποτα. Τέλος πάντων. Όλα είναι μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, κύριε. Ναι, να είστε καλά. Και εσείς, σας περιμένουμε και τις επόμενες μέρες. Γεια σας. Πάμε στον επόμενο φίλο. Είναι Τρίτη 20 σήμερα, εγώ νομίζω ότι είναι μια Πέμπτη. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, ο επόμενος. Ναι. Α, βεβαίως, κύριε Θανάση. Από τα μικρά αυτοκίνητα στα μεγάλα αυτοκίνητα για το θέμα. Είσαι ο φορτηγό. Ναι. Άρα το σκάνια και άντε στο καλό. Άρα το σκάνια, τι έχω. Και να είσαι στη Τζιμισκή και να έχεις θέμα, και να είναι και μποτιλιάρης. Εσύ δηλαδή που οδηγάς φορτηγό, τι κάνεις, ας πούμε. Λοιπόν... Το θέμα πουλάει. Όταν είναι άδειο το φορτηγό, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί είναι ανατρεπόμενο. Ναι. Καταλαβαίνει. Ανατρεπόμενο. Δεν είναι βιτίο. Ναι. Δεν είναι κλειστό. Ναι. Έτσι είναι ανατρεπόμενο. Ναι. Λοιπόν, έτσι θα σου πω και μια ιστορία. Μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή και πηγαίνω προς Καλαμαριά. Ναι. Και έχει έρθει η κατάσταση στο απροχώρητο. Στο μη περαιτέρω. Τρίβω παρανόμος. Ναι. 3η Σεπτεμβρίου. Ναι. Και ανεβαίνω προς το Παλέντε Σπορ. Σας κινεί κατά δίωξη. Αυτό τα παλιά καλά χρόνια. Ναι. Και βρίσκω θέση δεξιά, είναι το στρατόπεδο, αριστερά το Παλέντε Σπορ. Ναι. Και είναι 11 η ώρα το πρωί. Ανεβαίνω πάνω στην καρότσα. Ναι. Και ξέρεις εκεί που λες... Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Είναι ο σκοπός από πάνω και βλέπει. Είναι ο σκοπός από πάνω και βλέπει. Τρομερά. Για πες μου τώρα τι γίνεται. Χαιρετάς. Το κοιτάς κι εσύ. Μπράβο. Το κοιτάς κι εσύ και του λες ένα συγγνώμη, φίλε. Συγγνώμη, φίλε. Οι φυσικές ανάγκες. Άρα, γεια. Γεια, ρε παιδί. Δεν κάνουμε τώρα. Είναι κάτι της καθημερινότητας.
Εντάξει. Αυτό τα παλιά τα χρόνια. Τώρα τελευταία που έβαλα και μουσαμά στο φορτηγό τα τελευταία τρία χρόνια και μην, δεν μας βλέπει κανένα. Μην προχωρήσουμε παραπάνω. Κανένα πρόβλημα. Γιατί, κοίταξε να δεις, ναι. Αυτή τη στιγμή σε πληροφορώ ναι. ότι όσοι κάνουν ζάπινγκ και ναι. πέφτουν πάνω τώρα σε αυτό το θέμα, ναι. όλοι σταματάνε. Όλοι σταματάνε και ακούνε, ξέρεις. Γιατί είναι αυτά είναι θέματα. Φυσικά και σκέφτεται, προσπαθεί να θυμηθεί που το έχει κάνει τελευταία φορά. Άρα, γεια σου. Αυτό. Πού μου γίνε εμένα, πότε έκανε. Δίνουμε και ιδέες, ας πούμε, πώς και τι. Παιχνιδίζουμε με το μυαλό σας. Κοίταξε να δεις. Και με τη μνήμη σας. Ναι. Οι περισσότεροι οδηγοί έχουν προβλήματα, ας πούμε. Ναι. Καρδιακά, προστάτη, έτσι. Ναι. Εμοραΐδες, αυτά είναι τα πιο συνήθεια. Τέλεια. Σταμάτα, Γρανέ, σταμάτα. Τι σταμάτα, γιατί αυτά δεν είναι τη ζωή θέματα. Και αυτά της καθημερινότητας είναι, εννοείται. Καθημερινότητας είναι και σε πληροφορώ είναι και πιο σοβαρά. Εννοείται. Ναι, να σκέφτεστε λοιπόν τους επαγγελματίες, ναι. ταξί, φορτηγά, λεωφορεία και λες καμιά φορά γιατί αυτός κάνει παράβαση, γιατί πάει στο μονόδρομο. Μπορεί να είναι, άμπρα, μπορεί να κρύβεται κάτι άλλο από πίσω. Και αυτό ενδεχομένως. Λοιπόν, κρύβονται χίλια δυο πράγματα από έτσι. Πίσω και όταν έχει πρόβλημα ο άλλος, όχι μονόδρομος και κόκκινο φανάρι, ναι. όλα είναι ένα να το ξέρεις. Όλα είναι ένα. Όλα είναι δρόμος. Όλα είναι μια ευθεία. Μια ευθεία. Μια ευθεία. Εντάξει. περιμένουμε να ακούσουμε μια ιστορία από τον επόμενο. Εντάξει, έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτό πάντως που μου έκανε εντύπωση τώρα που πιάσαμε αυτή την κουβέντα, κατεβαίνοντας στη Λαμία το Σάββατο, είναι πόσο καθαρές είναι οι τουαλέτες θα πάρει στην Εθνική Οδό. Είναι. Όντως. Εντυπωσιάστηκα. Ναι, και εγώ έκανα δύο φορές που κατεβαίνεις μέχρι Αθήνα, ας πούμε, και λες να σταματήσω λίγο να κάνουμε το ψηλό και αυτά. Ναι, έπαθα πλάκα. Δεν θυμάμαι κάτι άσχημο κι εγώ. Έπαθα πλάκα. Πιο καθαρές και από τουαλέτα μαγαζιού. Ναι. Μόνο τυχερός να έχει περάσει το. Γιατί έχουν συνεργείο που περνάει και καθαρίζει. Πριν λίγες ώρες. Okay. Ήταν εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Okay. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σας, εσείς που. Με ένα ζόρι σε ακούω. Δεν μπορώ να πω και το ρήμα, ρε φίλε, κατά αυτό το κακό. Πού αφοδέψατε στη δύσκολη. Κατάλαβε. Δεν βγαίνει. Πρέπει να πει το ρήμα το σωστό. Ένα ζόρι γιατί. Είσαι στο μέρος. όχι, μου πέρατε στιγμές στο μυαλό. Παιδιά, το χειρότερο είναι να είσαι σε αμφιθέατρο και να δίνεις μάθημα. Ναι. Και να σε κάτσει εκείνη την ώρα η ανάγκη, η μεγάλη ανάγκη. Γιατί δεν μπορείς να πας. Ναι. Πρέπει να έρθει και ο καθηγητής μαζί. Ναι. Πρέπει να κάνει πρέπει να έρθει και ο καθηγητής μαζί. Ναι. Ναι, δεν μπορείς. ναι, δεν μπορείς. Σου λέει... Κάτσε εσύ που πας τώρα. Ναι. Και είναι πολύ ζόρικο το να έρθει ο καθηγητής εσύ να είσαι από μέσα αυτός να παίξω και... Μέσα να γίνεται μάχη. Ναι. και να γίνεται μάχη. Απόβαση στην Νορμανδία. Πες το, δεν μπορεί υποπίεση, δηλαδή με πιέζεις και εσύ τώρα, δεν μπορώ. Σε έχει πιάσει τέτοιο σκηνικό δηλαδή, έτσι. Έχει υπάρξει τέτοιο σκηνικό και έχει υπάρξει να είμαι στη βιβλιοθήκη του ΠΑΜΑΚ, ναι. του ιστορικού ΠΑΜΑΚ. Ναι. Και να με πιάσει αυτή η ανάγκη, ναι. να με πιάσει ένας κρύος υδρότας, γιατί και οι τουαλέτες δεν είναι και... Υπόδειγμα καθαριότητας, ναι. 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 Okay. ναι, ναι. Και είναι ό,τι χειρότερο, παιδιά. Ό,τι χειρότερο. Αλλά θέλω να σας πω, και ένα ιστορικό ναι. που υπάρχει εδώ στα δυτικά. Όπα. Στο Λύκειο πηγαίναμε κατά τις 8 παρα 10 εγώ με ένα φίλο μου κάθε μέρα στην τουαλέτα το πρωί. Με το που φτάναμε στο σχολείο πηγαίναμε στην τουαλέτα ναι. για ψηλό. Ναι, λες ναι. και δεν κάναμε πιο πριν σπίτι. Ναι. Και κάθε πρωί υπήρχε η ίδια τουαλέτα ναι. που ήταν λες και είχε περάσει ένα στρατός. Κάθε στο σχολείο πήγαινε να ξέρεις και έκανε δουλειά κάθε πρωί. Όπως εσύ πήγαινε 8 παρα 10 για να κάνεις το ψηλό. Κάποιος πήγαινε 7.30. Κάποιος πήγαινε 7.30 από το σχολείο μέσα και έκανε το άλλο. Και σας γλεντούσε. Αλλά δεν μάθαμε ποτέ ποιος ήταν. Δηλαδή... Κάποιος από εκεί κανένας επιστάτης, κανένα κηλικείο, κανένα τέτοιο σίγουρα. σίγουρα. Έτσι θα δεν είπαμε δουλειά. Ωραία, όχι, όχι σε πολύ άσχημες τιμές. Εντάξει, μπορώ να πω ότι σου έχουν έρθει δύσκολες τιμές, αλλά όχι σε πολύ άσχημες που δεν μπορείς να διαχειριστείς. Αυτό με το αμφιθέατρο, ναι, είναι λίγο θέμα. Αλλά εντάξει, στη δύσκολη. Είναι λίγο θέμα γιατί παίρνει τον καθηγητή και στη δύσκολη όμως, ναι, το ξεπερνάς και εσύ όμως. Δηλαδή, είναι και την ώρα είναι η ανάγκη σου. Δεν παρακούγεται
μέσα να γίνεται. Εκείνη την ώρα εντάξει, όλα ή τίποτα. Ακριβώς. Ναι. Ωραία. Αυτά, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Τι ωραία. Πουλάει. Τώρα, όσες λέξεις και να πω τώρα δεν είναι. Δηλαδή, ούτε τα σκά μπορώ να πω, ούτε. Δεν μπορώ να πω τη λέξη. Εδώ φίλος ο Ερμής καταθέτει και αυτό είναι δικιά του εμπειρία. Παρακαλώ. Εμένα με έπιασε, λέει, σε μια ιστορική στιγμή, λέει. Ναι. Στην κάθοδο για τον τελικό του 10. Μάλιστα. Λιανός, για καλή μιλάμε για τη μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή, έτσι. Έτσι, λοιπόν. Ναι, μίλες και την κάθοδο όμως, πες το σωστά. Στον τελικό του ΑΚΑ, λέει, συνεχίζω για καλή μου τύχη σταμάτησε το λεωφορείο. Στην μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή. Σε μια προγραμματισμένη στάση, σε σημείο που θα ενωνόταν όλα τα λεωφορεία. Πεντακάθαρη τουαλέτα, λέει, πάμε ανησυχία μου, λέει, και απορούσα που δεν χτύπησε κανείς την πόρτα. Ενώ γενικά εγώ ακούω. Κύριος. Μια χαρά. Με το που βγαίνω, διαπιστώνει κατά λάθος καμπή στο λεωφορείο τον ΑΜΕΑ. Ακόμα καλύτερα. Δεν έβλεπε μάλλον. Την άπλα σου την είχε, μια χαρά. Τέλεια. Ενέργεια, φίλε, εντάξει. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Η εκπομπή αυτή τη στιγμή, το πρώτο κομμάτι είναι ένα μήνυμα σε όλες τις υπόλοιπες ότι δεν πουλάνε μόνο τα αθλητικά και τα βάρκα. Ναι, δηλαδή, πουλάνε θέματα της καθημερινότητας. Βγείτε από το ντουλάπι, πώς το λένε. Αυτό. Δηλαδή, coming out of the closet, ναι, ας πούμε, που λένε λοιπόν, και οι Αμερικάνοι για άλλα θέματα το λένε βέβαια, αλλά εντάξει. Κοιτάξτε τη μεγαλύτερη εικόνα. Άνα, μπράβο. Λοιπόν, μην περιορίζεσαι τώρα μέσα σε καλούπια τώρα, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά και τέτοια. Εμείς είμαστε μια. Σαν τον Ευαγγελάτο που έκανε την εκπομπή. Πώς λέγονται. Και αυτοψία. Όχι, αυτοψία είναι του Σρόιτερ. Αυτοψία είναι Σρόιτερ. Που έκανε εκείνη την εκπομπή και τσέκαρε τα στρώματα, τα φαγητά, το ένα το άλλο. Εντάξει, όχι, όχι ναι, ακριβώς τέτοια θεματολογία, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Καταπιανόμαστε με θέματα τη καθημερινότητα. Αποδείξεις, όχι αποδείξεις. Πώς λέγονταν. Απλά καθημερινά. Κατάλαβα ποιο λες. Εντάξει, αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε ακόμα ένα λεπτά και θα πάμε στο διάλειμμα σε λίγο. Μια ακόμα φάση που δεν με είχε πιάσει εμένα, ένα κολλητό μου είναι Χριστούγεννα γιορτές και θα μαζευτούν σπίτι ενός φίλου για να ψήσουμε, να φάμε, να πιούμε κτλ. Και έχουμε μοιράσει τις δουλειές. Πάει ο ένας στο σούπερ μάρκετ, ο ένας κολλητός μου, ο Άρης, και πάω να πάρω κάτι άλλο από ένα άλλο μαγαζί. Σε μια κάμπα πήγα που δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Και πάω στα μάτια και τον περιμένω. Και το βλέπω. Είμαι εγώ μπροστά στο σούπερ μάρκετ παρκαρισμένος και το βλέπω να βγαίνει με τις σακούλες στα χέρια και να τρέχει. Έτσι γίνει ένα κάμπινγκ με ένα φίλο. Τέκα μου λέει, του λέω τι έπαθε. Βάλε μπρο, μου λέει. Πάρα στο διάλειμμα για να πω αυτό το story. Μου την έχουν μεταφέρει, δεν ήμουν εκεί εγώ. Αλλά μου έχουν μεταφέρει το συνδυό. Κάθε φορά που το συζητάμε, ακόμα και τώρα το συζητήσουμε μεταξύ μα, κάθε φορά γελάμε. Βάλε μπρο, λέει, να πάμε σπίτι. Ναι. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, κατευθείαν βγαίνω εγώ, κάνω όπι, να φύγω κτλ. Πάει να μα κλείσει μια τύψα σε μια διασταύρωση. Βγαίνει αυτό από το παράθυρο. Περίμενε τη λέει. Με θέμα ρε παιδιά να πω. Τα φέρουμε. Πάω παρκάρω έξω το σπίτι, δεν παίρνω καν μέσα στην αυλή με το αυτοκίνητο. Πετάει τις σακούλες και φεύγει. Φέραμε. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε με πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν μπορώ, ρε φίλε, δεν μπορώ δηλαδή. Πες ρε, ανοίγω το μικρόφωνο. Δεν πειράζει. Εδώ είμαστε ελεύθεροι εκπομπή, δεν έχουμε τέτοια θέματα. Μου το κλείσετε. Με τα παιδάκια. Από το πρωί τα ίδια βασικά. Παιδάκια. Πρέπει να πω εγώ δηλαδή. Τώρα δεν... κάνω στο χρήστατο και δεν θέλω. Θέλω να αποφύγω αυτό το πράγμα. Μην κάνεις. Θέλω, δεν γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή. Μην κάνεις. Έχω που έχω τα νεύρα με αυτές τις μέρες για διάφορα ζητήματα. Δεν μπορώ να τα έχω και γι' αυτό. Έξαλλο με έχετε κάνει. Εγώ φταίω που σου έβαλα τις μπρίζες. Θα τα πούμε στην κοπή της πίτας. Παιδάκια. Πες του. Άλλη λίγο στο γραφείο μου. Κρακ. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Σαν το σκύλο με το γάτο. Δεν μπορώ να το λέω. Δηλαδή δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ να το λέω σαν την εκπομπή σα το πράγμα. Δεν γίνεται. Μην το λες καθόλου. Μιλές καθόλου. Ναι, είναι η εκπομπή με τον Νίκο Μοσχοβίτη και τον Νίκο Παπαθόπουλο. Ναι. No name. Νί και νί. No name. Ωραία. Λοιπόν, 2-3-10-2-7 και 3 οκτάρια. Ανοιχτές οι γραμμές μέχρι και τις 7.30. Περιμένουμε. Παίρνουμε εδώ όλες τις γραμμούλες. Όλες. Με τον Νίκο γουστάρουμε να παίρνουμε γραμμές. Γραμμούλες είναι το αγαπημένο μας. Αυτό. Γουστάρουμε να παίρνουμε γραμμές. Ασταμάτητα. Ατελείωτα. Λοιπόν, γιατί μας βοηθάνε και μας βοηθάτε. Μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μέχρι και τις 7.30 λοιπόν ανοιχτές είναι οι γραμμές για να καταθέσετε δημόσια τις δικές σας εμπειρίες για το θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Εντάξει, γιατί αυτή η εκπομπή βλέπετε από τη μέσα τον αυθορμητισμό και το brainstorming, το μη προγραμματισμένο, βγαίνουν ωραία θέματα στα οποία ανταποκρίνεται και ο κόσμος. Εννοείται. Εντάξει. Και να ξέρω ότι αυτά δεν είναι το προετοιμασμό που λέμε δηλαδή σήμερα θα πούμε αυτό. Έτσι. Έτυχε πριν να ξανακάνουμε μια κουβέντα, ορίστε. Η κουβέντα δεν κράτησε ούτε 2 λεπτά ναι. Για το θέμα το οποίο αναπτύξαμε. Ακριβώς. Και έχετε βγει 4 και έχετε στείλει μηνύματα λιτώσει. Ακριβώς. Στον πρώτο μισάωρο. Ακριβώς. Αυτό είναι μια γιατί αλήθεια. Είναι μια δύσκολη που την έχουμε περάσει όλοι και είναι. Δεν υπάρχει κάποιο που δεν το έχει ζήσει. Εννοεί... Δεν γίνεται. Αν δεν το έχει ζήσει, πολύ τυχερό. Ήθελε ο Νίκος να μας πει μια ιστορία τώρα, μόλις επιστρέφουμε. Λοιπόν, σίγουρα για μια δεκαετία χρόνια πίσω. Ναι. Σίγουρα.
ετοιμάζονται διακοπές. Για όσους το έχουν πάει και ξέρουν, θα καταλάβουν, στο ιστορικό κάμπινγκ Πλατανίτσι. Το Πλατανίτσι, το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής στην Παπαδόπουλε. Κάμπινγκ πολύ φθηνό. Το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που είναι και πολύ φθηνό γενικότερα, έχει αρκετά χαμηλά ποιοτικά στάνταρτς, εντάξει. Λοιπόν, εκεί που όποιος πηγαίνει, λένε. Φτάνει λοιπόν η παρέα όλη που λες. Ναι. Για πες και πες, τι λένε. Ότι πολλοί κόσμος μπαίνει χωρίς αύριο. Ναι. Φτάνει λοιπόν η παρέα τότε. Μόνο αγόρια εννοείται. Δεν μούσαμε ούτε με τέτοιο, με αίτηση. Τέλος πάντων, φτάνει λοιπόν η παρέα. Στα 21. Και έρχεται η ώρα. Τώρα δεν θυμάμαι που ήταν εκεί. Ξέρω εγώ, 18, 19, 20, 21. Ωραία. Από εκεί δεν θυμάμαι. Πόσα άτομα? 5. 5, οκ, normal. Καλώς. Φτάνει λοιπόν η παρέα εκεί. Μέχρι να στηθεί, να κάνει να ράνει, στον έναν έρχεται η ανάγκη. Λοιπόν, έρχεται η ανάγκη. Εμείς από παλιά το είχαμε, από μικρά γενικότερα. Όπου και αν πηγαίναμε, το πρώτο που κάναμε ήταν να βρούμε πού είναι η τουαλέτα. Πού είναι και πώς είναι. Τραγική η κατάσταση. Okay. Στείνουμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, στείνει, η παρέα μάλλον στείνει. Λέει ο ένας, ναι. Λέει πάω, λέει, σούπερ μάρκετ. Ναι. Να πάρω, ξέρω εγώ τι να πάρω. Του λέει ο άλλος, φέρε και χαρτί. Οκ. <Okay. laughs> Και ο άλλος που λες στο μεταξύ που έχει πάει, γνωστός YouTuber πλέον, κάθεται εκεί πέρα στο σούπερ μάρκετ, τσεκάρει τις εφημερίδες, παίρνει κάτι μπισκότα. Ωραία. Γενικότερα κολλησιεργεί. Ναι, ο άλλος κολλησιεργεί, αλλά ο άλλος υποφέρει. Σε κάποια φάση, μετά από κάποια ώρα, έρχεται, εμφανίζεται από μακριά, τον βλέπει το λοκάρι, ο άλλος του λέει έλα, του δίνει το χαρτί και φεύγει στο δάσος. Σφαίρα, όταν λέμε σφαίρα, μιλάμε για Usain Bolt. Για πότε έχει φύγει πίσω από ένα θάμνο και έχει κάνει τη δουλειά και του λέει, α, δεν έχω κάνει τόση ώρα, λέει. Έχει το άλλο, με τα μπισκότα και κάτι εφημερίδες, του λέει, υποφέρουμε. Δεν ήταν κόψιμο. Απλά ήταν μια δύσκολη κατάσταση, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν σου ήταν κόψιμο. Κοίτα, υπάρχει το διαχειρίσιμο, αλλά υπάρχει και το άλλο που δεν μπορεί να το. Όλοι το παθαίνουμε, ναι. Να το διαχειριστεί. Είναι και ο σπιλάλα. Ναι. Που έχει ένα πόδο συνθετικό που δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Λοκοπιλάλα. Ναι, η λοκοπιλάλα. Την οποία την παθαίνουμε, δεν είναι ανάγκη να είναι ιατρικό το θέμα, να έχει ένα θέμα με το στομάχι σου. Απλά, ρε παιδί μου, ο οργανισμό σου δεν αντέχει άλλο και θέλει να μεταβολήσει τέλο πάντων την τροφή σου. Κατάλαβε. Σε κάμπινγκ μια φορά έχω πάει στη ζωή μου. Α, γιατί ωραία είναι. Καλό χαβαλέ. Δεν με τρελαίνε. Κοίτα, δεν θέλω να μείνω στη σκηνή. Γιατί ρε, ωραία είναι. Παρόλο που το έκανα στο στρατό και είδα ότι δεν είναι κάτι τελικά. Okay. Ωραία είναι, μια χαρά είναι. Αν είσαι λίγο οργανωμένο και δεν είσαι εντελώς ζώνο όπως πηγαίναμε εμείς τότε όταν ήμασταν μικρά που ήμασταν εντελώς τα χαμένα. Μια χαρά είναι. Εγώ είχα πάει στο κάμπινγκ στις Σαλικές στην Αμουλιανή. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αμουλιανή, δυστυχώς. Πολύ ωραία Αμουλιανή, εξαιρετική. Ναι, το έχουν πει κι άλλοι. Που είχε ένας φίλος, ένα τροχός που ήταν εκεί πέρα, είχαμε πάει καλοκαίρι του 9. Και είχαμε μείνει. Τροσπιτάτος όμως. Τροσπιτάτος όμως, ναι. Κυμπάρικα, ωραία κτλ. Δεν είχαμε θέμα. Mm-hmm. Εντάξει. Ήμασταν άνετοι. Απλά είχε πολύ κόσμο με σκηνές κτλ. Και είχε αυτό το πράγμα με τις τουαλέτες που λες, που εμένα αυτό το πράγμα με κνεύρισε εκεί πέρα. Αλλά πες ok, το ξεπερνάς. Είναι η απόσταση που πρέπει να διανύσεις για να πας στην τουαλέτα. Ναι, είναι λίγο στρατηγική θέση που θα είσαι, κατάλαβες. Ναι. Στον τροχό το μέσα δεν πήγα, ας πούμε. Κάτι νομίζω έχει και πρόβλημα κιόλας, τι είχε. Ναι. Και έπρεπε δηλαδή να περπατήσεις 3 λεπτάκια, ας πούμε, για να πας μέχρι εκεί. Τι να κάνουμε, να νοικοστή φύση, ρε φίλε. Ναι, okay, ήταν ωραία, δεν λέω. Εντάξει, αλλά είναι αυτό το πράγμα το κάμπινγκ. Ήταν μια ωραία εμπειρία, αλλά είναι για λίγο. Δεν είναι για πάρα πολύ. Αλλά ναι. Γενικότερα συναντάς πολύ κόσμο, διαφορετικό κόσμο. Γίνονται πραγματάκια, θα λέγαμε, σε αυτές τις συνθήκες, αλλά μέχρι εκεί. Άρα, τι σπίτι είχε πατήσει τότε, πω. Και σου λέω ότι εγώ δεν ήμουν, το έχουν μεταφέρει για αυτό που το συζητάμε, γελάμε. Δηλαδή, εγώ δεν ήμουν εκεί. Ήταν Γιωτέλης. Ναι, ήταν αυτός με τα. Αυτός πήγε στο σούπερ μάρκετ. Και τα μπισκότα. Ναι. Άνε, τόσο τέλειος. Ναι. Στα τέτοια του να. Δεν φταίει μόνο αυτός, γιατί μου είχαν μεταφέρει ότι ο άλλος δεν είχε κάνει πολύ σαφές ότι ρε παιδί μου, έχω την ανάγκη μου, αλλά δεν είναι ότι υποφέρω, κατάλαβες. Τι πήγε ο άλλος με την άνεσή του, ρε παιδί μου, και αυτά με την άνεσή σου, αλλά ναι, μετά η ανάγκη έγινε μη διαχειρίσιμη, κατάλαβες. Και έγινε σπίθα πυρκαγιάνικο που λέγαμε τα τραγούδια. Πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν. Σε όλα αυτά βγαλμένα από τη ζωή είναι. Για λίγο ακόμα ανοιχτές γραμμές, κάνα ταρτάκι. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. Ποιο έστειλε μήνυμα. Το κορονοϊό, τι γίνεται, ρε φίλε. 8 η ώρα. Είμαστε. Την ελέγχουμε την κατάσταση. Με ποιο θέμα, τον κορονοϊό. Ναι, δεν την ελέγχουμε καθόλου. Δεν πήγα σήμερα, θα πάω αύριο στο σούπερ μάρκετ. Για να έχεις ξηρά τροφή για 10 μέρες και δεν συμμαζεύεται. Ξηρά τροφή και βλακές. Θα πάω να πάρω πράγματα γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και άμα δεν γίνει τίποτα, τα έχουμε φίλε και θα τα φάμε. Δεν είναι θέμα. Η επιχείρηση εδώ έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Σε ένα άλλο γραφείο που πηγαίνω έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα. Τι δηλαδή. Τα πάντα. Όπως. Ντετόλ. Δεν κάνω το πούμε τέλος πάντων.
Αντιβακτηριακό, αντισηπτικό, από εδώ, από εκεί, τα πάντα όλα. Εγώ πάντα μέσα στο αυτοκίνητο του λαπάκι έχω αντισηπτικό και μαντιλάκια. Για άλλο λόγο. Κράκ. Ωστόσο. Τι βλάκα. Ωστόσο. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το κάνουν αυτό. Και να έχουν μαζί τους. Αντισηπτικό και μαντιλάκια μαζί τους πάντα. Α, στα αμάξι τους. Και στο αυτοκίνητο, φίλε, γιατί δεν κατάλαβα. Και πρέπει, γιατί λέει, πρέπει να καθαρίζουμε συχνά τα χέρια μας. Σωστά. Πολύ σωστά. Μάσκες που βλέπουμε εδώ πέρα στην τηλεόραση. Αυτές κάπου διάβασα ότι δεν, αν είσαι εσύ ο, που έχεις το θέμα, ναι, δεν βγαίνουν από τα δικά σου, ρε παιδί μου, τα κρατάς. Αλλά των αλωνών, ναι, δεν μπορεί να σε καλύψει αυτή η μάσκα. Η τύπου χειρουργική, τέλος πάντων, ιατρική, τι είναι. Ναι. Πρέπει να έχεις την άλλη. Πιο πλαστική που είναι, λένε. Έχουν στο κάτι, λέει, πολλά τα φαρμακεία. Ε, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Όλοι πάνε και παίρνουν μάσκες. Να πάρω, πάρω κι εγώ. Από τον Τζάμπο μία. Έχει φτάσει στην πόρτα μας, Νίκο. Αστείο. Όντως. Μα έτσι είναι. Πλέον είναι δίπλα μας, φίλε. Η Ιταλία τι είναι, δίπλα είναι. Δεν είναι στη Γαλλία, ας πούμε, που έχει φτάσει, ή ακόμα, ας πούμε, να είναι στην Κίνα, η Ιαπωνία που ξεκίνησε. Είναι, φίλε, εδώ, μέσα στα πόδια μας. Η Ιταλία τι είναι, πας ηγουμενίτσα τρεις ώρες από εδώ, μπαίνεις στο καράβι, Ανκόνα. Έφτασες κατευθείαν. Από τον Dolce Vita το θυμάμαι αυτό. Και είναι κορονοϊός ή είναι κοροναϊός. Άλλοι το λένε κορονοϊό, άλλοι κοροναϊό. Μικρή σημασία έχει, Νίκο. Ο κύριος εδώ πέρα που βάφει μαλλί. Ποιος είναι? Είναι καθηγητής μικροβιολογίας. Που βάφει μαλλί. Ξεκάθαρα. Και είναι σε αυτή την επιτροπή που έχει συγκροτηθεί από το Υπουργείο Υγείας. Γενικά καλό είναι να ακούμε αυτούς. Ναι, όντως. Μάσκα μόνο αν είσαι άρρωστος. Είναι όποια σαχλαμάρα που, ναι, βλέπουμε δεξιά-αριστερά. Και, λέει, και είπε επίσης νωρίτερα, έγραφε από κάτω το σούπερ του Α, λέει, μια ίωση όπως όλες οι άλλες. Ναι, μα αυτό είναι το θέμα, ναι, με τη συγκεκριμένη, ρε φίλε. Επειδή έτυχε εγώ να διαβάζω κάτι το μεσημέρι. Ναι. Τα συμπτώματά της είναι τα κλασικά συμπτώματα μιας ίωσης παύλα γρήπης. Δηλαδή καταρροή, λίγο βήχας, λίγο το ένα, λίγο το, ναι, άλλο. Αυτά είναι. Μάλιστα. Ουσιαστικά. Και στην πορεία μετά εξελίσσεται σε πνευμονία. Όπως και να έχει παιδιά, λίγο προσοχή παραπάνω θέλει αυτό το διάστημα. Ρε φίλε, το ΙΤΑ 1-1 που ήταν πανδημία και όχι επιδημία όπως είναι αυτό. Ναι. Θυμάσαι τι γινόταν τότε. Εγώ το έχω ξεχάσει τελώς. Πότε είχε γίνει? Το 8, το 9, κάπου εκεί. Ούτε θυμάμαι. Ούτε και εγώ θυμάμαι. Τίποτα. Ούτε και εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι μια φασαρία που γινόταν τότε, μπορώ να πω την αλήθεια. Ναι. ΙΤΑ 1-1, δεν το θυμάμαι. Αλλά. Ήμασταν και μικροί τότε. Θυμάμαι σχολεία να κλείνουνε. Πιο ξέγνιαστη. Όχι, πιο μικροί ήμασταν τότε. Και το SARS, άλλο το ΙΤΑ 1-1, άλλο το SARS νομίζω. Θυμάμαι που είχε κλείσει το σχολείο για πολλές μέρες τότε. Με το SARS. Καμιά εβδομάδα σίγουρα. Αλλά. Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Coronaius. Μα το Θεό. Τι να πω, ρε Νίκο. Μα το Θεό. Αθλητικά έχουμε τίποτα. Αθλητικά. Τίποτα. Τι ψήφισε τη Λίγα και τέτοια. Το ένα μπλοκ, το άλλο μπλοκ, το στραπάτσο. Κάτσε, περίμενε να μπω. Στο ένα λέει στραπάτσο. Κάτσε να μπω στο άλλο που θα λέει. Ναι, ναι. Σκάνδαλο. Σκάνδαλο. Εξηγιαντική ψήφιση. Όχι. Έχω κάτσει χθες. Ο Γιώργης υπερασπίζει τον Αμπέλ για να σώσει τον εαυτό του, γράφει. Δεκανίκη του Πάοκ ο Παναθηναϊκός. Να, είδες, αυτό θέλω, ρε φίλε. Αυτά θέλω. Ο καθένας λέει την αλήθεια του. Δεκανίκη. Αφού το έχει πει, μα ξέρει, κάτσε μέσα σε μια συνεννόηση. Έχω κάτσει χθες με χριστιανική προσήλωση και συμβουλεύω να το κάνετε όλοι σας όσοι δεν το έχετε δει. Ναι. Και να δείτε τη χθεσινή. Δεν θα πω. Ναι, ήταν περισσότερο νομίζω εορτασμός, γιατί κάπως ήθελαν να το περάσουν κιόλας, που έγινε στο Staples Center για τον Kobe Bryant και την κόρη του. Εγώ δεν το είδα, από την αλήθεια, αλλά είδα το speech του, εξαιρετικός, του MJ. Εξαιρετικός. Και να πω την αλήθεια, και εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Και έκανε και το αστείο του, δηλαδή, που και εμένα μου, γιατί το είχα ξεχάσει αυτό το meme που κυκλοφόρησε με τον κλαμμένο Jordan. Και λέει, έχει και τέτοιο, ρε, έχει και το γραφικό στο Instagram, το ακολουθώ. Ότι εξαιτίας του, λέει, θα υπάρξει, λέει, καινούριο, λέει, μεμ για τα επόμενα 4-5 χρόνια. Λοιπόν. Εσύ μου το είχες δείξει κιόλας, αν πράγμα και τον λογαριασμό. Σταμάσαι να ακολουθώ. Crying Jordan. Ναι. Λοιπόν. Τώρα μπορεί να κάνει καινούριο. Crying Jordan Face λέγεται και έχει 15.300 ακολούθους. Και δεν μπορείς να φανταστείς τώρα, σου λέω, η φάση του μπαίνει παντού. Ναι, ναι, ναι. Τη βάζουν παντού. Έτσι. Τώρα τη χθεσινή νομίζω δεν την πάρουνε. Απλά νομίζω ότι αναδείχθηκε πολύ και η φιλία που είχε. Δηλαδή το είπε και ο ίδιος ότι ήμασταν, λέει, πολύ στενοί φίλοι. Στο μεταξύ. Ενώ πολλοί δεν το ξέραμε. Είχε γίνει γνωστό το. Και στα παιχνίδια τότε, ρε παιδί μου, και που μιλούσαν και διάφοροι, ναι, για τον Κόμπε, μου είχε κάνει και μια εντύπωση που ο MJ δεν είχε πει τίποτα. Και λέω, ρε City, δεν μπορεί τώρα αυτός να μην έχει πει τίποτα. Ναι. Κατάλαβες. Και χθες, που να πω την αλήθεια, αργά πήρα χαμπάρι ότι έχει τέτοιο ceremony. Και δεν το είδα live, δηλαδή, και σχολιόμουν και με αυτή την μπασκετική εδώ πέρα νοστιμιά.
που ήταν εκείνη την ώρα πάνω κάτω. Ναι. Το Βοσνία-Ελλάδα. Δηλαδή ασχολιόταν όλη η Ελλάδα με αυτό. Έγραψε δύο. καλό παιχνίδι ήταν πάντως. Είχε ενδιαφέρον. Ναι. Σε γεμάτο γήπεδο και τέτοια. Δεν το είδα εκείνη την ώρα και το είδα σήμερα, ναι, το πρωί. Δηλαδή με το που άνοιξα σήμερα το πρωί στο social media παντού έβλεπα τον Τζόρνταν. Και λέω κάτσε να μπω να δω, ρε φίλε, τι ήταν. Και τι κάτσε να μπω να δω, μου το έκανε το πρωινό. Μου το ρίμαξε. Εγώ έβλεπα τα. Επειδή ανεβάζανε συνεχώς το ESPN, το Sports Center, ανεβάζανε βιντεάκια χθες κομμένα, ρε παιδί μου, τον Τζόρνταν, την γυναίκα του. Που εμένα με εντυπωσίασε πολύ η ψυχραιμία της. Τώρα εντάξει, ολικά θα παίρνει και κάποια ηρεμιστικά σε αυτές τις περιπτώσεις, πάντα παίρνει. Αλλά ήταν πολύ ψυχραιμή και πήγε και ανέβηκε και μίλησε και μίλησε αρκετά. Εντάξει, φίλε, κοίταξε να δει. Στην Αμερική είναι εντελώς άλλη κατάσταση από το δικό μας σκηνικό εδώ. Είναι πολύ άλλη. Ναι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι σαν να τιμούν αυτόν που έφυγε. Ναι, 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 όντως. Δεν είναι δηλαδή ότι μαζευόμαστε για να κλάψουμε. Ναι. Και να βάλουμε τα μαύρα. Αυτό. Είναι σαν να θυμούνται ουσιαστικά τι έκανε αυτός που έφυγε. Είχε, ρε φίλε, ένα μούτρο. Νομίζω ήταν και το πιο ωραίο. Που δεν ξέρω. Κάτι μου θυμίζει, τον έχω δει, τον έχω τρακάρει. Και λέω, θα τον δείξω στο Μοσχοβίτη να μου πει ποιος είναι αυτός. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει σχέση με τον μπάσκετ ή είναι από κάποιο άλλο χώρο. Ποιος, ρε φίλε. Ένας που στα στιγμιότυπα, ένας με μακρύ μαλλί, γκριζάρι εκεί πέρα, μια προσωπικότητα. Θα σου τον δείξω τώρα στο διάλειμμα. Και έλεγα, ποιος είναι αυτός, κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Και δεν μπορούσα να καταλάβω ποιος είναι. Okay. Γενικότερα είχε πολύ λαό. Και παίχτες είχε, και τραγουδιστές είχε, και ηθοποιούς είχε. Είχε πολύ πράγμα, ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, ήταν αυτό το που άγγιζε και στον Κόμπε. Εγώ ακόμα να σου πω την αλήθεια, δεν έχω πιστέψει ότι έχει πεθάνει. Ότι δεν υπάρχει δηλαδή πλέον εδώ πέρα που ζούμε και πατάμε. Να σας πω την πικρή μου αλήθεια. Δεν, ο Γιάννης δεν ήταν. Δεν ήταν γιατί έπαιζε. Έπαιζε, ναι. Στην Washington με τους Wizards. Και ο Γιάννης όντως είχε σχέση. Μέντορας, φίλε. Μέντορας του ήταν. Τι, έτσι είναι. Τι, τώρα δηλαδή να μιλάει ο Μάικλ Τζόρνταν για τον Κόμπε. Ο Ρικ Φόξ μου λέει εδώ πέρα μίσος ήταν. Μπορεί να το και ο Ρικ Φόξ, ναι. Όμως. Μπορεί, άμα μου δείξεις φάτσα. Ναι, μπορεί. Μάλιστα. Τι βλέπουμε εδώ πέρα. Ναι, ναι. Πέτατε πάνω στους λεπτούς. Θέλω να πάμε το καλοκαίρι. Τι? Βλέπω τώρα εδώ ένα θέμα στον Αλφα από ό,τι βλέπω. Εντάξει τώρα. Μην περνάτε πάνω του λήψου. Ανθρωποφάγη. Θέλουμε να περάσουμε από εκεί το καλοκαίρι. Θα πας? Αν όλα πάνε καλά. Έχει κλείσει? Όχι, δεν έχω κλείσει. Α. Δεν έχω κλείσει. Άρα υπάρχει το πείσαι... μια ιδέα για πάτμο λήψου. Βασικά σου λήψου να πάω εγώ. Πάτμο. Ναι. Αν όλα πάνε καλά, Θεού θέλω το ισχυρό επιτρέποντο, θα το κάνουμε. Ο φίλο, καλό φίλο και συνάδελφο Τέλη. Ναι. Γνωστό YouTuber έτσι κι αλλιώ, εντάξει. Δεν μου ξεκαθαρίστηκε η επικινδυνότητα τη κατάσταση. Αναφέρει έτσι, έτσι, για το περιστατικό το οποίο. Έλαβε μα το μετέφερα και εγώ, το μετέφερα ότι δεν είχε γίνει ξεκάθαρο ότι ξέρεις, ναι, υποφέρω, ναι. Ήταν ότι αφού πας, ναι, φέρε και χαρτί, κατάλαβε. Ναι. Μέχρι όμως να γυρίσει, ναι, το αφού πας φέρε ένα χαρτί είχε γίνει τρέξη, ας πούμε, γιατί υποφέρω. Αλλά ο Τέλης πήγε... Δεν έφτυγε ο ίδιος, ναι, 100%. Αλλά πήγε χαλαρά, ρε παιδί μου, ναι, και γυρνούσε και κυμπάρης γαμπρός. Ναι. Το φαντάζομαι δηλαδή να περπατάει εκείνος στους χωμάτινους δρόμους που έχουν τα κάμπινγκ. Και ο άλλος τώρα σου λέει επέφερε, ρε, δεν, δηλαδή, παντοφλίτσα, λέγεται βερμούδα. Ότι με το που πήρε το χαρτί έχει κάνει σπριν το οποίο δεν έχει ξανακάνει ποτέ. Και επειδή παίζει και μπάσκετ τόσα χρόνια, σου πει δεν έχει κάνει ποτέ παίζοντας μπάσκετ. Αυτό λέγεται από τις μαρτυρίες, γιατί ξαναλέω εγώ δεν ήμουν εκεί, μου το μετέφεραν. Αλλά ακόμα και τώρα που το συζητάμε. Κάθε φορά το ίδιο γέλιο κάνει. Και φίλο Τέλης αποσβολωμένος, θα το ρωτάσουμε ενδεχομένως τι έπαθες, ρε λαλάκα, ας πούμε. Ναι, τι να έπαθα. Έγινε σπίθα πυρκαγιά. Τι να πεις. Όλα αυτά είναι βγαλμένα από τη ζωή. Τι ωραία πράγματα. Τι ωραία πράγματα. Όλα. Έχεις κουβέντες. Αύριο θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Πάρω. Νίκο. Νίκο. Άλλο τι γίνεται. Τι να γίνει, ρε φίλε. Τώρα με τραβολογάνε, δηλαδή πρέπει να πάμε αλλού τώρα. Πού ρε Νίκο. Α, πρέπει να πάμε. Καπάκι. Ναι, ναι. Όχι καπάκι, κάνε το λίγο πιο μετά. Προς τα πού προς τα ανατολικά πρέπει να πας. Ναι. Έλα, ρε Νίκο, κάνε το λίγο πιο μετά. Δεν γίνεται πιο έλα, μετά. Έλα, τράβα τώρα, φίλε, λίγο. Τι ώρα είναι να πας. Ο φίλος ο Γιάννης που είναι και εμείς λέει λειψή, μαμάνε, υπέροχες θάλασσες πήγα πέρυσι. Ξέρω, ρε φίλε. Α, έχει πάει, να μας δώσει κάτι. Ναι. Μεγάλε Νίκο, όλα τα ξέρεις. Να μας στείλει κανένα ενοικιαζόμενο, πες του. Να μπράβο. Στείλει τίποτα, αν έχει τίποτα καλό. Όχι, γιατί είναι πολύ μικρό νησί, ρε φίλε, και δεν είναι και εύκολο να βρει το οτιδήποτε. Είναι καταπληκτικό μέρος. Καταπληκτικό. Εμείς τη μία εβδομάδα. Αλλά είναι πολύ μακριά από εδώ που είμαστε. Εμείς τη μία εβδομάδα της καλοκαιρινής μας άδειας. Μία εβδομάδα. Όχι, τη μία την έχουμε κλεισμένη. Την άλλη να δούμε τι θα κάνουμε. Νίκο, θες να φύγουμε μαζί. Καλό, ε. Και πώς σε κάνει. Καλή ελληνική μουσική είναι αυτή. Δεν το βόλεψε. Δεν θα κάνουν. Το καλοκαίρι θα υπάρχουν λύσεις. Να σου πω δηλαδή τώρα. Το καλοκαίρι θα υπάρχουν λύσεις και θα σου εξηγήσω το διάλειμμα. Τι είμαστε. 21 μέρες είμαστε δηλαδή. Τι 21 μέρες. Τυπικά και με τον 8 είμαστε 21 μέρες. Αδιουχή. Βεβαίως. Τελειώσω. Έτσι δεν λέει το χαρτί. Τρεις εβδομάδες. Ακριβώς. Τελειώσαμε. Άστο, μην το συζητάς. Ελπίζω να ακούει από μέσα. Α, μπράβο. Φέρουμε τη συμβάση εδώ πέρα. Δεν έχει πλέον τέτοια. Α, δούμε τι γίνεται. Άνα, γεια σου. 21 μέρες. Κυμπάρικα όμορφα. Σούπερ. Μπρούκλικα. Σούπερ. Μία με 22 Αυγούστου.
Το αποφάσισα τώρα. Τη μία εβδομάδα θα τη φάμε στην Κύπρο σίγουρα. Αυτό θα δαράκι, οκ. Να πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί πέρα κτλ. Την άλλη δεν θα βάλω ακόμα τρίτη στην εξίωση. Πέστε τώρα τον άλλον στυλ που θα ενοικιαζόμενο τώρα, άσε τα δεύτερα. Θα σου εξηγήσω. Σύμισε με φτάνει που θα κλείσουμε, σου εξηγήσω το λόγο που μπορεί να είμαστε πιο άνετο καλοκαίρι. Γιατί και εγώ σήμερα ενημερώθηκα. Ωραία, οκ. Okay. Γιατί θα υπάρχουν χέρια. Χέρια! Ναι. Αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια. Αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια. Εκτός αν ο Τέλης που ακούει θέλει να έρθει να κάνει να γαλύψει καμιά ώρα το καλοκαίρι. Α, πάρει τον Ντέο και να έρθουνε. Έχει μεγαλοπιαστεί. Γιατί? Μπεταράδες Radio. Πες το φίλο ρε φίλε τώρα να μας στείλει εκεί πέρα. Εδώ πέρα. Θα μα τον είπα, ακούει, θα στείλει. Okay. Καλά, νωρίς ακόμα, ρε Νίκο, Φλεβάρι έχουμε. Ναι, καλά, Φλεβάρι έχουμε, αλλά το νησί έχει καμιά 10 σπίτια και 28 παραλίες και 3 παραλίες. Σιγά, ρε. Σιγά. Ρε φίλε, δεν έχεις πολλές επιλογές, δεν κάνεις μεγάλο αυτό. Θέλω φέτος για πρώτη φορά να έρθω στην οικογενειακή σου επιχείρηση. Θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είναι δική μου οικογενειακή επιχείρηση. Εντάξει, θα γίνει. Θα γίνει, ρε φίλε, εγώ τι. Εγώ τι έχω. Πώς είχαν πει, εγώ τι. Πώς το είχαν πει πέρυσι που μου το έλεγε. Εγώ βοηθάω, ρε φίλε, γιατί είμαι. Αλλά θέλω να έρθω και να έχεις χρόνο να ασχοληθείς μαζί μου. Με μένα. Ναι, θέλω να ασχοληθείς με μένα. Ναι, ξέρεις τι γίνεται με αυτές τις ιδέες. Εκτός αν δεν έρθω μόνο. Με αυτές τις ιδέες που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Με αυτές τις ιδέες που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Ναι. Ωραία. Θα πρέπει αναγκαστικά να καθόμαστε από εδώ και να κάνουμε δουλειές. Κατάλαβες. Δηλαδή θα πρέπει να πηγαίνουμε Δευτέρα Παρασκευή. Δεν γίνεται έτσι όμως το καλοκαίρι. Πρέπει να βρούμε μια μέση λύση. Θα φύγουμε μαζί μια Παρασκευή απόγευμα. 7.30 ώρα. Θα τις καταργήσω σε Παρασκευή το καλοκαίρι, να ξέρεις. Έλα, τις καταργήσω. Γιατί πολεμάς, κάτσε ακόμα Φλεβάρι έχουμε. Τα λέω από τώρα. Παρασκευή απόγευμα θα φύγουμε μαζί. Ναι, αυτό σου λέω. Θα τις καταργήσω τις Παρασκευές μας γενικότερα. 7.30 φεύγουμε από εδώ, 9.30 είμαστε εκεί. Και μπορεί να χάσουμε όλη την Παρασκευή. Τι λες, ρε φίλε. Μπορεί να λέω και πολύ. Άσε τώρα. Τι άσε, τι άκα. Μεσημέρι θα γίνει δουλειά. Α! Μεσημέρι. Ναι. 6.30 ώρα ποιο θα κάνει. Όλα about Arizona Air που λέει και ο άλλο. Φίλε, έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Έχουν ξεπεραστεί αυτά τα προβλήματα. Τι να κάνω. Άλλο πάλι θα λείπει. Για ακόμα ένα καλοκαίρι ελπίδα δεν έχουμε για την προετοιμασία. Σιγά μην πάμε. Αυτό θα πάει. Εγώ τα κάθε μπόρο με το παίρνει. Έχουμε ακόμα δρόμο. Και εσύ τα φεύγει. Μέχρι το καλοκαίρι έχουμε δρόμο. Το φίλο τον Νίκο. Νίκο τον είπε. Γιάννη. Γιάννη, πε του να στείλει. Γιάννη, στείλε. Στείλε να ενημερώσω τον πρώτο συνάδελφο. Πού πήγε, τι έκανε, πού έφαγε. Πού έμεινε βασικά, αυτό μα ενδιαφέρει. Πού έμεινε. Τα άλλα θα τα βρούμε εκεί πέρα. Είμαστε εδώ και θα τα βρούμε. Τι μου στείλει άλλο εδώ. Πρόεδρο Θεάουα. Χάνουμε γιατί οι παίκτες κάνουν συνέχεια σεξ. Ωραίος. Την μπεκάλι. Τι θεότητα έχει αυτό. Με το λίγες οι παίκτες μαμούν. Αποκαλυπτικός λέει ήταν ο ιδιοκτήτης Θεάο. Τι μου έχει στείλει. Δεν το είπα όλο. Περίμενε γιατί έχει κολλήσει. Το διαβάσουμε, ενδιαφέρον θέμα. Ενδεχομένως εδώ πέρα να κρύβεται και απαντήσει και για τις δικές μας ομάδες. Οι παίκτες μου λέει κάνουν πολύ συχνά σεξ με τις φιλενάδες τους. Γι' αυτό και δεν παίζουν καλό ποδόσφαιρο, δήλωσε τοπικά μου μετά την εντός έδρας οπαλία 1-1 με την Ταργκοβίστε. Η οποία άφησε τη Θεά Βουκουρεσίου τέταρτη θέση κατά 8 βαθμούς λέει πίσω την πρωτοπόρο Κλουζ. Όπως επισημαίνεται στην δημοσίευμα στην βρετανική εφημερίδα Daily Mail, εγκυρότατο, άρα πάμε παρακάτω, 61χρονος παράγοντας, ο οποίος απέκτησε μεγάλη ακίνητη περιουσία μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 89, γνωστά είναι αυτά, και υπηρέτησε ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επένεσε τον προπονητή της Κλουζ, Νταν Πετρέσκου. Κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό το όνομα. Έπαιζε παλιά και στη Τσέλσι, ρε. Ρουμάνος, πολλά χρόνια. Παλέμα από δεξιό αμυντικό της Τσέλσι, όντως, και της Southampton, μπράβο, για την πειθαρχία που έχει επιβάλει στην ομάδα του, λέει. Κοιτάξτε, λέει ο Νταν Πετρέσκου, οι παίκτες Κλουζ κάνουν σεξ μόνο μια φορά την εβδομάδα. Που είστε στις χρηματοκάμαρες τους είναι. Λοιπόν, αν ο επιθετικός μας Φλωρινέλ Κόμαν ξεκουραζόταν λίγο, αλλά το μυαλό του είναι αλλού ανέφερε, λέει. Φαντάζεσαι δηλαδή τώρα να βγει ο Γιώργος Σαββίδης, πούμε, Θόδωρος Καρυπίδης και να κατηγορήσει, ας πούμε, ο ένας ο Σφιντέρης και ο άλλος τον Ιντέγε. Το Σφιντέρσκι, ρε φίλε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιο Σφιντέρσκι, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, δηλαδή. Τον Μπίσεσβαρ. Πιστεύεις ότι μπορεί να έχει τέτοιο θέμα ο Σφιντέρσκι γενικότερα. Τον Μπίσεσβαρ. Διέγκο Μπίσεσβαρ ενδεχομένως. Ποιον. Τον Μπασχαλάκη, ωραία. Α, να μπράβο. Τώρα τον Αλέξανδρο Μπασχαλάκη. Τον κατηγόρησα το παιδί. Πού είναι και ο Μορφόπεδο. Εντάξει. Πες ότι δεν ήταν, πες ότι είναι βασικός και δεν παίζει καλά. Και να βγει τώρα ο Γιώργος Σαββίδης και να πει ότι ο Πασχαλάκης δεν παίζει καλά επειδή κάνει πολύ σεξ. Ή να βγει και να το πει αυτό ο Καρυπίδης για τον Ιντέγε. Είναι κινητήρως δύναμή του του συγκεκριμένου. Λες, ε. Ναι, ναι. Χαλάλι λαλά. Λαλά. Μάλιστα. Για χαλάλι σου. Νίκο, αυτά έχεις να πεις, φίλε μου. Νομίζω ότι κλείσαμε και σήμερα. Το σκα συζήτηση άνοιξε σήμερα, να είσαι καλά. Ωραία, Τρίτη σήμερα, Νίκο, ε. Έχουμε ακόμα τρεις. Τη Δευτέρα όμως, Νίκο. Τι Γολγοθά ανεβαίνουμε. Ορίστε, τι έχει Δευτέρα. Τι! Καθαρά Δευτέρα. Α, εντάξει, ρε. Okay. Σε χάλασε. Βάλε και μέσα την εβδομάδα κανένα κύπελο. Να έχει. Καμιά... Τι! Την Τετάρτη. Τι ώρα. 6.30 ώρα. 6.30. Α, εκάρι. Όπω φιλαράκι μου. Τέλεια. Έπρεπε να το κάνει Τρίτη. Ρε. Και 9.30 καπάκια την ίδια μέρα μετά έχει πάει ο Ολυμπιακός. Να μα τρίμαξε τώρα. Όχι, δεν μα τρίμαξε. Γιατί μια χαρά. Ω, μια χαρά. Σούπερ.
σούπερ. Εγώ θα τη φάω, θα λείψει πάλι. Γιατί ρε φίλε, βάλε μετά τον Πάοκ έτσι μια Πέμπτη, Τετάρτη, έτσι Πέμπτη. Ίδια μέρα του βάλαμε. Τι θα σε κάνω. Αλλά μια Τεταρτούλα. Δεν θέλει δύο μέρες να παίζει κόμμα. Πρόσεξε όμω τώρα. Πρόσεξε τι γίνεται. Πάρ το τσαλεπίδια τηλέφωνο. Έλα πάλι. Άκου να σου πω. Άκου να σου πω. Πρόσεξε τι γίνεται όμω. Έρχεσαι Τρίτη, μετά ξανά Πέμπτη. Και μετά Παρασκευή. Σπαστό. Εντάξει. Κατάλαβε. Από το τίποτα όμω είναι κάτι. Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Κακό. Έχεις δίκιο. Και αν εγώ καταφέρω και χώσω κάποιον άλλο εκείνη την ώρα την Τετάρτη ενδεχομένως, θα είναι πολύ καλό και για μένα επίσης. Θα δούμε. Κάτσε, είναι αεκάριστη την Τετάρτη. Αεκάριστο άκανε, ναι. Okay. Λοιπόν. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Έχει τσέπε στου δικέ μέρε. Όχι. Την άλλη εβδομάδα έχει πάλι. Τρελή είναι, ρε. Μάρτιο ξανά. Σε τρει εβδομάδε νομίζω είναι πάλι ξεκινούν οι επαναλυτικοί των 16. Χριστή και Παναγία. Γιατί ρε Νίκο, θα έχουμε live σύνδεση με Champions League. Όχι, ρε φίλε, σπάσε δύο μέρε. Σπάσε τον ΑΕΚ, τον ΑΕΚ άρεσε 6,5 ώρα όπως είπες Τετάρτη. Ξεκινούν τα play-off μετά. Πάω Ολυμπιακός 6,5 ώρα Τετάρτη. Play-off, ρε Νίκο. Θα έχουμε μεσοβόματα play-off. Θα έχουμε νυχτία. Έλα. Θα έχουμε μεσοβόματα play-off. Δεν ξέρω. Γιατί μια... Περίμενε, πώς θα πάνε τα play-off, 10 εβδομάδες. 10 αγωνιστικές είναι. Και θα πάει 10 εβδομάδες. 2,5 μήνες ακόμα. Μέχρι με το Μάιο τα play-off λένε. Τόσο πολύ τραβάει. Άλλου δύο μήνες. Άρα να έχουμε μία αγωνιστική. Άρα θα είναι μία αγωνιστική πάλι. Τι πήκανε. Είναι δυνατόν. Σπάστο λίγο. Και πρόσεξε, κάνω τώρα τους ημιτελικούς και οι επαναλυτικοί είναι 40 μέρες μετά το Πάσχα. Ναι. Τι προγραμματισμός είναι αυτός, αλλά έχει και εθνικές κιόλας γι' αυτό νομίζω. Λοιπόν, Πάκο, θα σε ακολουθεί, μην αλλάζετε σταθμό, εδώ θα μείνετε. Με το στραπάτσο και δεν σημαζεύεται. Μπράβο. Ο απόγειος του Δουσού της Λίγκας, Γρηγόρης Ατρίλης, δεν θα μιλήσει. Δεν μπορώ, ρε φίλε, τον έχω τεντώσει τον άνθρωπο. Πάλι χθες τον έβγαλε μισή ώρα, τα έλεγε εκεί πέρα και προσπαθεί και εξηγεί το παιδί και μπράβο του κιόλας, αλλά δηλαδή εντάξει, τον έχουμε τεντώσει. Τι κάνει, σκάβει. Ρε φίλε, είναι και ο Χάρη Κλίν. Να σου πω λίγο κάτι. Προσπαθεί να εξηγήσει δομικά πράγματα τώρα. Σε παρακαλώ. Εγώ θες πήγα να διαβάσω τι έγινε πάλι και κουράστηκα. Το σταμάτησα στα δύο λεπτά, το πέταξα. Πήγα σε άλλο κείμενο. Βαρέθηκα. Πάρε αυτό το κολλητό σου που ασχολείται κιόλα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εντάξει, πολύ κουραστικό. Μάλιστα. Μπάσκετ έκανε, θα έχουμε. Έκανε βάρτε από εκεί σήμερα ο σκύλος. Έλα, μπάσκετ. Ναι, βέβαια. Ναι. Εννοείται. Θα έχουμε. Θα πούμε και τον ύφο στο λίμνο σιγά σιγά. Έχει ξεκινήσουμε λίγο να κάνουμε κλίμα. Πότε παίζει ο Πάοκ. Ο Τζέρι Σμιθ που έφυγε και δεν έχει γυρίσει και τέτοιο. Ο Έβαρς που είναι. Όλα αυτά λοιπόν στο ΠΑΚ 24, 7.30 με 9. Τα λέμε και πάλι αύριο μετά τις 6.30. Να είστε καλά.